Ο θάνατος της βασίλισσας Ελισάβετ αποτελεί πρώτη είδηση σε ολόκληρο τον κόσμο καθώς ήταν στο θρόνο για σχεδόν 70 ολόκληρα χρόνια... Το Ηνωμένο Βασίλειο από το Λονδίνο μέχρι το Μπέλφας τίμησε σήμερα τη μνήμη της βασίλισσας Ελισάβετ με 96 κανονιοβολισμού όσα και τα χρόνια της βασίλισσας. Συναγερμός έχει σημάνει στον Εύρο μετά τη νέα προσπάθεια εισβολής μεταναστών με την ελληνική αστυνομία να προσπαθεί να εντοπίσει και να διασώσει τα 300 άτομα που εντοπίστηκαν σε νησίδα εντός της ελληνικής επικράτειας. Ο ΣΥΡΙΖΑ μέσω ειδική αντιπροσωπείας που μετέβη στον Άριο Πάγο κατήγγειλε την επιμόλυνση του κινητού του βουλευτή του κόμματο και το ...η προστασία του πολίτη Χρήστου Σπίρτζη με το κακόβουλο λογισμικό Predator. Με αιχμέ απάντησε στην καταγγελία του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστου Σπίρτζη ο κυβερνητικό εκπρόσωπο Γιάννη Οικονόμου, κάνοντα λόγο για κίνηση που έρχεται κατά διαβολική σύμπτωση την ημέρα που ο Πρωθυπουργό μεταβαίνει στη Θεσσαλονίκη για τη διεθνή έκθεση. Στο συνέδριο του Economist στη Θεσσαλονίκη μίλησε ο Υπουργό Περιβάλλοντο και Ενέργεια Κώστα Κρέκα, αναφερόμενο κυρίω στην αποθήκευση φυσικού αερίου στην Ιταλία. Όπω τόνισε, η αποθήκευση αερίου γίνεται για την περίπτωση που διακοπεί η ροή από τη Ρωσία ώστε να υπάρχει ασφάλεια για την Ελλάδα. Σοκ προκαλεί η νέα γυναικοκτονία στη Λάρισα με θύμα μια 35χρονη γυναίκα που βρέθηκε νεκρή χθε το μεσημέρι σε υπόγειο πολυκατοικία. Σε εξέλιξη έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό του συντρόφου τη, ο οποίο θεωρείται ω ο βασικό ύποπτο. Στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου τη Θεσσαλονίκη αναμένεται να μεταφερθεί εντό τη ημέρα η 55χρονη γυναίκα από την Κομωτινή, την οποία περιέλουσε με βενζίνη ο σύζυγό τη και στη συνέχεια τη έβαλε φωτιά. Ο 62χρονο δράστη συνελήφθη από τι αστυνομικέ αρχέ. Στην πρόκληση τη πράσινη μετάβαση και την ανάκαμψη τη Ευρώπη με αφορμή την ενεργειακή κρίση, αναφέρθηκε ο Ευάγγελο Μαρινάκη, από το συνέδριο του Economist στη Θεσσαλονίκη. Η πράσινη ναυτιλία χρειάζεται στήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σημείο ο ίδιο μεταξύ άλλων. Πλήθο φοιτητών συγκεντρώθηκε το μεσημέρι στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη για να διαμαρτυρηθούν για την παρουσία τη αστυνομία στο Πανεπιστήμιο. Πορεία διαμαρτυρία πραγματοποίησαν σήμερα οι υγειονομικοί στη Θεσσαλονίκη. Τα αιτήματά του είναι η αύξηση των αποδοχών, η ένταξή του στα βαρέα και ανθιγυνά ένσημα, Νέε προσλήψει, η μονιμοποίηση των επικουρικών και η επιστροφή των ανεμβολία των υπαλλήλων που βρίσκονται σε αναστολή εργασία. Η πρόεδρο τη Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αθήνα και Πειραιάμα, την απαγώνη, μίλησε στην εκπομπή Κοινωνία Ωρα μέγα για το επικαιροποιημένο εμβόλιο του κορονοϊού που αναμένεται στη χώρα μα έω το τέλο αυτού του έτου, αλλά και για το ποιοι δικαιούνται να το κάνουν. Όπως είπε, για την Όμικρον τα εμβόλια θα τα έχουμε τέλος Οκτώβρια, αλλά για τις υποπαραλλαγές 4 και 5 θα τα έχουμε τον Δεκέμβρη αυτού του έτους. Όλη η δυσιογραφία της ημέρας στο mynews.gr